Πάμε λοιπόν, στο Σωτήρη το Δανέζη, τον απεσταλμένο του Open στο Ισραήλ. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα. Έχουμε εκτίμηση, γιατί εδώ ακούγονται διάφορες κουβέντες. Τίθεται ακόμα και ένα αμφιβόλο αν το Ισραήλ επιχειρήσει να μπει με χερσαίες δυνάμεις. Νομίζω κάθε 24ωρο που περνάει η εικόνα είναι διαφορετική. Από χθες, θα έλεγα τις τελευταίες 48 ώρες, είναι εμφανές ότι ο καθοριστικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τις εξελίξεις σε πολιτικό εξωτερικό επίπεδο είναι το θέμα των ομήρων. Επίσης, καθοριστική σημασίας είναι η επιρροή που έχουν, θα έλεγε κανείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον στο Τελαβίβ. Είναι σε ανοιχτή γραμμή οι δύο υπουργοί άμυνας. Μαθαίνουμε επίσης σε ανοιχτή γραμμή ότι είναι ο αρχηγός της CIA με τον ομόλογό του στην Μοσάντ. Η συμβουλή είναι ξεκάθαρη. Μην μπείτε στη Γάζα. Αν θέλετε να πετύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε, μπορείτε να το πετύχετε με επιδρομές ειδικών δυνάμεων, στοχευμένες δηλαδή καταδρομικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας ή στοχευμένα χειρουργικά χτυπήματα από αέρος. Για την ώρα αποφύγεται μια μεγάλη εισβολή, αυτή είναι η συμβουλή των Αμερικανών, αποφύγεται μια μεγάλη κλίμακας επιχείρηση στη Γάζα, γιατί εκτός από επικίνδυνη δεν σας εξασφαλίζει και την νίκη σε αυτό το πεδίο. Η όμηρη λοιπόν από τη μία πλευρά, η μάλλον αβέβαιη στρατιωτική επιχείρηση από την άλλη, το αβέβαιο αυτό σχέδιο, το οποίο κανείς δεν μπορεί με σιγουριά να πει ότι οδηγεί στη νίκη, φαίνεται πως καθορίζουν τις εξελίξεις και σε αυτά οφείλεται και αυτή η καθυστέρηση, η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια αναβολή μεγαλύτερης διάρκειας. Σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι στα σύνορα με την Γάζα, 20 χιλιόμετρα από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και στρατιωτικός εξοπλισμός, ο οποίος περιμένει να εισβάλλει στην Λωρίδα για να ξεριζώσει την Χαμάς. Αυτή είναι η πολιτική δέσμευση που υπάρχει. Να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Πάντως, οι αντιδράσεις που βλέπουμε, δηλαδή είδαμε τι έγινε με τον κύριο Γκουτέρες, αυτά που είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, είδαμε την αντίδραση των Ισραηλινών. Φαντάζομαι ότι η Ισραηλινή κοινή γνώμη δεν μπορεί να ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί μετά από αυτό που έγινε, ούτε καν το ακούει δηλαδή, περί ανθρωπιστικής κρίσης, περί διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Δηλαδή, η αντίδραση είναι πολύ κοφτή, είναι πολύ κάθετη η αντίδραση των Ισραηλινών απέναντι σε αυτό. Αυτό μπορεί να συμβαδίσει με το «δεν μπαίνω», πιστεύεις? Νομίζω ενδεικτική της κατάστασης είναι η αίσθηση που υπάρχει ότι ακόμη και η ισορροπημένη δημοσιογραφία είναι υπέρ της Χαμάς. Να. Δηλαδή, ακόμη και αν κάποιος προσπαθεί να ισορροπήσει δημοσιογραφικά και να αναδείξει και το ανθρωπιστικό πρόβλημα που υπάρχει από την άλλη πλευρά μέσα από αυτή την επιχείρηση και τους ισχυρούς βομβαρδισμούς, ακόμα και έτσι είσαι με τη Χαμάς. Αυτό είναι το συνέστημα στο Ισραήλ. Οπότε φανταστείτε τη δυσκολία που υπάρχει να περάσεις αυτή τη στιγμή μια διαφορετική γραμμή στην κοινή γνώμη που δεν περιλαμβάνει την εξόντωση της Παλαιστινιακής οργάνωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, για την παρουσία σου και πάλι στην εκπομπή.